Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Αφού κάναμε το μακιγιάζ και έριξα και μια ζακετούλα πάνω μου γιατί πάγωσα. Είναι Μάρτιος και έχουμε καιρό χειμώνα. Τέλος πάντων, ας μην το σχολιάσουμε αυτό. Ω, η καρέκλα δεν έχει τόσα. Συγγνώμη λίγο. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τα άλλα βιντεάκια. Θα είναι μικρά από εδώ και πέρα κάποια μικρά βιντεάκια για κάποια θέματα που θέλω να συζητήσω μαζί σας. Είχα ένα μήνυμα που μου μιλούσε για εφόσον έκανα. Εκείνη το review για τον μακιγιάζ της Avène μου έλεγε ότι και η Pediatril της Cold Cream την έβαλε σε ένα site. Το site ήταν ιταλικό και της βγήκε ότι ήταν πάρα πολύ τοξική και βλαβερή. Είδα λίγο το site, βέβαια το site ήταν στα ιταλικά και εγώ ιταλικά δεν ξέρω, αλλά επειδή μιλάω αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά κάτι κατάλαβα. Το site απευθυνόταν κυρίως σε vegan, χορτοφάγους και ανθρώπους που χρησιμοποιούν μόνο φυτικά καλλιτικά και έτσι πάρα πολλά συστατικά τα έβγαζαν επικίνδυνα μόνο και μόνο επειδή ήταν λόγω χημικής προελεύσεως. Δηλαδή ήταν, ας πούμε, σούζι τι τρως. Λοιπόν, κορίτσια, αν είναι δυνατόν, αυτό το κουτί το έκρυβα για να μην το φάει η Σούζη. Γιατί ήταν ένα από τα κραγιόν το Yves Saint Laurent που ήθελα να κρατήσω το κουτάκι. Και τώρα μόλις δεν την πρόσεξα πήγε και το πήρε και το τρώει. Τέλος πάντων, παρέστηση. Λοιπόν, αυτό το, δηλαδή δεν ήταν χημικής προελεύσης, όπως ας πούμε το Προδέρμ, το λαδάκι για τα μωρά, ή το Johnson's λαδάκι, όλα αυτά είναι χημικής προελεύσης, το mineral oil δηλαδή, είναι από παράγωγο του πετρελαίου, όπως ας πούμε και η βαζελίνη, το petrolatum που λέγεται στα λατινικά, η βαζελίνη ας πούμε, είναι χημικό παράγωγο, είναι από τα παράγωγα του πετρελαίου. Ενώ φυτικά έλαια είναι το ελαιόλαδο, το ηλιέλαιο, το δαφνέλαιο, πάρα πολλά. Τώρα από εκεί και πέρα, το ότι κάτι είναι φυτικής προελεύσεως δεν σημαίνει ότι είναι και ασφαλές. Και τα μανιτάρια είναι φυτικής προελεύσεως, αλλά αν δεν προσέξετε ποια θα φάτε, χαιρέτα μας τον πλάτανο. Και το χασίς είναι φυτικής προελεύσεως και αν θα το καπνίσετε ή το φάτε, μπορείτε να απευθυνθείτε στο YouTube και να βρείτε ένα τραγούδι που λέει ο Afroman «I was gonna clean my room, but then I got high». Λοιπόν, και θα είστε high τέλος πάντων. Δεν είναι κακό να είστε high, αλλά εντάξει. Ο καθένας με τις προτιμήσεις του. Τώρα, από εκεί και πέρα, υπάρχει τρομερή φιλολογία και παραφιλολογία στο τι είναι επικίνδυνο και στο τι είναι ακίνδυνο. Και όλα αυτά γίνονται γιατί η βιομηχανία των καλλιτικών και των ειδών προσωπικής υγιεινής είναι μια τεράστια βιομηχανία με τεράστια έσοδα. Οπότε το marketing είναι κάτι που είναι πάρα πολύ καλά φτιαγμένο για να μπορεί να αγοράζει ο κόσμος καινούργια προϊόντα. Υπάρχουν site που λένε ότι αυτό είναι ασφαλές, αυτό δεν είναι ασφαλές, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε αν αυτές οι πηγές είναι έγκυρες, αν δεν τις τεστάρουμε. Αυτό που είπα εγώ για την τριεθανολαμίνη το είδα και σε διδακτορικό που είχε κάνει ανεξάρτητο, μεγάλη υπόθεση, το ανεξάρτητο Πανεπιστήμιο της Μπολόνια, γιατί όλες οι εταιρείες καλλιτικών έχουν δικούς τους καθηγητές, δικά τους πανεπιστήμια που κάνουν δικές τους έρευνες, που βγάζουν δικά τους αποτελέσματα. Δηλαδή υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο μπέρδεμα και δεν είναι εύκολο για εμάς τους καταναλωτές να καταλάβουμε τι είναι παραμύθια από αυτά που μας πουλάνε και τι είναι αλήθεια. Μπορώ να πω ότι είναι ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα. Εδώ εγώ που είμαι φαρμακοποιός, που έκανα χημεία, που έκανα φυσιολογία του δέρματος, που στο πανεπιστήμιο ας πούμε αυτά τα σπούδασα, και δυσκολεύομαι πολλές φορές να ξεχωρίσω ποιες είναι οι μπούρδες και οι μούφες και ποια είναι η πραγματικότητα και η αλήθεια. Και πολλά πράγματα δεν τα ξέρουμε ακόμα ούτε κι εμείς, γιατί κακά τα ψέματα, πολλές έρευνες βγαίνουν ότι έχουν κάποιο αποτέλεσμα και μετά από 10 χρόνια βγαίνει κάτι καινούριο. Οπότε δεν μπορούμε ποτέ να είμαστε σίγουροι. Δηλαδή, τι εννοώ, καλό είναι να το ψάχνουμε, καλό είναι να είμαστε ενημερωμένοι καταναλωτές και αυτό προσπάθησα να κάνω μέσα από τα reviews μου. Αλλά υπάρχει και η άλλη άκρη, το να γινόμαστε υπερβολικά ψηριάρδες, να ψάχνουμε τα πάντα και στην τελική υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να μας σκοτώσουν, όπως η κακή διατροφή, το τσιγάρο, το άγχος, ειδικά το άγχος και όχι τόσο πολύ μια κρέμα που θα βάζουμε στο πρόσωπό μας. Τέλος πάντων,
Καλό είναι όμως να το ψάχνουμε, καλό είναι να ξέρουμε και καλό είναι να μην δίνουμε τζαμπαντάν, που λέμε εδώ στο χωριό μου, λεφτά για πράγματα και να μας πουλάνε μούφες. Καλά είναι να τα ψάχνουμε λίγο παραπάνω. Παραδείγματος χάρη, το γεγονός ότι έψαξα και βρήκα ότι ο Κορές τη σειρά καλλιτικών του την παρασκευάζει και την κάνει όλη στην Ιταλία, εκτός από τα μολύβια τα οποία παρασκευάζονται στη Γερμανία. Δηλαδή όλα τα κρεμικά του και τα σαμπουάν του και τα conditioner του γίνονται στην Ελλάδα, αλλά από τα καλλιτικά του κανένα δεν γίνεται στην Ελλάδα. Αυτό ο Κορές δεν το αναφέρει. Το περνάει στον ντούκου. Προφανώς το εργοστάσιο που κάνει τα καλλιτικά του Κορές στην Ιταλία κάνει και άλλες μάρκες καλλιτικών. Όπως επίσης, ας πούμε, η εταιρεία που κάνει τα Benefit, προφανώς κάνει και άλλες μάρκες καλλιτικών. Ότι, ας πούμε, η MAC είναι υποκατάστημα, πώς να το πω, την έχει αγοράσει η Estée Lauder. Αυτά, ας πούμε, πάρα πολλά πράγματα δεν τα ξέρουμε. Ότι η Shiseido είναι ιαπωνική και ότι στην Ιαπωνία ισχύουν άλλοι κανονισμοί για τα καλλιτικά από ό,τι ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σούζη, τι θέλεις? Σούζη, μάλλον θέλει να σας πει ένα για μισό λεπτό. Έλα εδώ, κορίτσι μου. Μπορείς να δεν βγεις στην κάμερα και εσύ, βρε. Θα την ξυρίσουμε την άλλη εβδομάδα. Οπότε βλέπετε το σουζόνι για τελευταία φορά με μαλλιά. Μετά θα το δείτε χωρίς μαλλιά. Και θα τη στυρώσουμε κιόλας. Πού πας, Σούζη? Λοιπόν, η Σούζη θέλει να περπατάει πάνω στο γραφείο μου και να αρπάξει κάτι άλλο για να φάει. Οπότε, τι θα κάνω εγώ? Θα κάνω μία έρευνα και στο blog μου, που θα σας το βάλω κάτω στο link, μόλις κάνω την έρευνα, θα βάλω τα sites τα οποία εγώ θεωρώ έγκυρα και που μπορείτε να ψάχνετε εσείς για να βρείτε τα καλλιτικά σας και μερικά άλλα blogs τα οποία ασχολούνται με αυτό το πράγμα. Για να μην έχετε μόνο την άποψή μου. Επίσης, μπορείτε να μου στέλνετε μηνύματα και προσωπικά να με ρωτάτε για διάφορα καλλιτικά για να κάνω κι εγώ έρευνα και από εκεί και πέρα να σας λέω την άποψή μου. Αλλά δεν σας οικειώμαι ότι μπορώ να το κάνω αυτό γρήγορα, γιατί λόγω δουλειάς και λόγω ότι θέλω το κανάλι μου να έχει έτσι πολλά βίντεο και όχι μόνο για καλλιτικά, μπορεί να πάρει λίγο χρόνο. Αυτά προς το παρόν. Φιλάκια από μένα και από τη Σούζη. Γεια σας!